πριν λίγες μέρες γιορτάστηκαν τα 15 χρόνια λειτουργίας του Θεάτρου Δελφινάριο. Η Κική Σεγδίτσα πήγε εκεί και μίλησε με όλους τους πρωταγωνιστές της παράστασης. Μωρά μου, καλησπέρα, βογκάμε όλη μέρα. Σε ξεχωριστή θεατρική παράσταση της επιθεώρησης «Μωρά μου καλησπέρα, βογκάμε όλη μέρα» τον Μιχαηλίδη Μακρύδη Παπαπέτρου, γιορτάστηκαν τα 15 χρόνια λειτουργίας του Θεάτρου Δελφινάριο. Όλοι οι παρευρεθέντες χειροκρότησαν τους καλλιτέχνες που μετέχουν στην παράσταση. Παράσταση που παρακολούθησαν η Γενική Γραμματεύς του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κυρία Παπαρίγα, ο πρώην Υπουργός κύριος Ευάγγελος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και η κυρία Κασίμη, η κυρία Λόλα Ντεϊφά, ο Σπύρος Νικολατάτος, η Ελένη Χατζιαργύρη και η Βούλα Ζουμβουλάκη, ο Γιώργος Σίσκος, η συγγραφέα Στεφανοπούλου, η Νόρα Κατσέλη με την κόρη της και την μεγάλη τραγωδό μητέρα της Αλέκα Κατσέλη, η Χαριτίνη Καρόλου και ο σκηνοθέτης παραγωγός κ. Σούλης Γεωργιάδης, η Μαριέτα Ριάλδη και πολλοί, πολλοί άλλοι επώνυμοι. Με την κάμερα του Αντένα εισχωρήσαμε στα καμαρίνια του θεάτρου και μάθαμε πολλά, πάρα πολλά, που σας αποκαλύπτουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, πλασάρισε σε ένα λαχείο, τι συμβαίνει? Είχα το νούμερο 45-124, βγήκε το νούμερο 45-124 και κερδίζει 40 εκατομμύρια και εγώ το 45-125. Είδες πώς ταραγμένος. Πώς αισθάνεσαι? Ταραγμένος. Έχασα 40 εκατομμύρια. Θα μου ξανάρθει όμως. Θέλω να είσαι αισιόδοξος. Αισιόδοξος είναι πάντα. Πάντα. Γι' αυτό θα ξαναγοράσω πάλι. Ψαλτί, τι είναι αυτό, το φίδιο διαμαντής? Όχι, είναι το φίδι της κάθε εξουσίας. Πολύ πουλούδο βλέπω εδώ. Ναι, έχουμε λουλουδάκια, έχουμε φωτογραφίες, έτσι τα στολίζουν τα καμαρίνια μας. Για πες μου, σε παρακαλώ, πόσους αραβώνες έχεις κάνει ως σήμερα? Έχω, με συγχωρείς, μεγάλη περιέργεια. Κοιτάξτε, δείτε. Ας τον πληθυντικό. Συγκρίτσα μου, έναν έχω κάνει. Μόνο. Με συγχωρείς, έχω μετρήσει πολλούς. Όχι, έχεις μετρήσει γνωριμίες, αλλά αραβώνα μόνο ένας. Φοβάμαι μήπως ο ίδιος ο κόσμος μας διαψεύσει. Αλλά τέλος πάντων, Στάθη, πότε παντρεύεσαι? Αυτό δεν το ξέρω. Πάλι δεν το ξέρεις? Όχι, δεν μπορώ να το... να πω ημερομηνία, ξέρω εγώ, 20 Νοεμβρίου. Και από ό,τι βλέπω, αυτή εκεί είναι η μνηστή σου, η οποία χειροκροτεί και... Και κλαίει. Γιατί? Είναι στην πρεμιέρα που έχει συγκινηθεί με αυτόν τον ιδιαίτερο μονόλογο που λέω για τη Μακεδονία και είναι πολύ συγκινημένη και χειροκροτεί κλαίγοντας. Θανάση Μπέγκο, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν εσύ, ένας άνθρωπος που τόσο έχεις γεμίσει θέατρο τις ψυχές μας. Επειδή με αγαπάς, είμαι σίγουρος ότι δεν θα επιμείνεις περισσότερο. Δεν θα επιμείνω. Σε ευχαριστώ, παιδιά μου. Σε ευχαριστώ. Γιορτάζουμε τα 15 χρόνια του Δελφινάριου και ελπίζω η επιχείρηση να γιορτάσει και άλλα 30 και 40 και 50 όσο ζήσουμε ακόμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πραγματικά αυτό το νούμερο μας δίνει μια άλλη εικόνα δική σου. Μπορώ να πω ευρωπαϊκή. Ναι, νομίζω ότι κάθε Έλληνας ηθοποιός αλλά και κάθε απλός πολίτης αυτής της χώρας πρέπει να αισθάνεται τώρα λίγο Ευρωπαίος σε όποιο τομέα και αν εργάζεται. Και εγώ νομίζω ότι η προσπάθεια αυτή που κάνω τα τελευταία χρόνια και ευχαριστώ πάρα πολύ που το επισημαίνετε εσείς, γιατί ορισμένοι άλλοι συναδελφοί σας με έχουν αποκαλέσει ότι είμαι ο ίδιος το τελευταίο διάστημα. Το ότι έχω εξευρωπαϊστεί σαν καλλιτέχνης, αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορέσω να πάρω και μια παγκοσμιότητα. Πες μου, σε παρακαλώ, πώς απαντάς στους κριτές σου που δεν έχουν μια σταγόνα αγάπης? Χωρίς αγάπη και χωρίς φαντασία, ο κόσμος θα ήταν πάρα πολύ φτωχός από συναισθήματα. Εγώ έντονα συναισθηματικό άτομο, έχω να τους πω ότι μέσα σε όλα αυτά να βάλουν και λίγο χιούμορ για να πάμε ακόμα καλύτερα. Υπογραφή. Πρίφτης. Ακόμα ένας θρίαμβος, έτσι Μάρο. Θρίαμβος είναι μια υπερβολική λέξη, αλλά ότι έχουμε επιτυχία είναι γεγονός. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις όμορφες παρουσιάσεις που έχει κάνει ο Αντένα. Ο πρωινός καφές, η Ρούλα Κορομιλά, η Κική Σεγδίτσα και όλοι μας οι φίλοι.
Μάρο, ναι. Ήθελα να ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι θαυμαστές, ποιοι κρύβονται κάτω από αυτά τα καλάθια. Κοίτα. Ποιες κάρτες. Όπως βλέπεις, και στα καλάθια είμαστε δίδυμες. Το δίδυμο που σκοτώνει είμαστε θέλετε. Καλά, Μέρη Χρονοπούλου, σε παρακαλώ, μπες στο πλάνο. Τι είναι αυτά, πάτε δίδυμες εδώ. Εδώ είναι πράγματα δίδυμο καλάθια, έξω είναι πολλά δίδυμα καλάθια έξω. Δυστυχώς τα περισσότερα είναι από φίλες μας. Αυτό το δυστυχώς υπόθηκε, μην μου πείτε ότι μονάζετε και οι δυο σας. Όχι, ήθελε να πει ότι από εκεί που φαντάζεστε, τα δώρα δεν είναι λούδια, είναι μαργαριτάρια. Μπορούμε να δείξουμε τα δίδυμα κουτιά τα μαργαριτάρια που είναι ανώνυμο δώρο στον εαυτό μας. Θα τα φέρει μέχρι να τα δείτε. Λοιπόν, αυτά τα κουτάκια μας έχουν κάνει μεγάλη περιέργεια, Κική μου. Κάποιος δηλαδή σας έστειλε εδώ... Από ένα κολλιά μαργαριτάρια, τα ίδια ακριβώς και στις δυο μας, χωρίς κάρτα. Κολλιέ, βραχιόλι και σκουλαρίκια μαργαριτάρια. Χωρίς κάρτα. Και καταλαβαίνεις τι περιέργεια έχουμε. Ελπίζω να μην είναι καμία θεία μας που μας αγαπάει. Και ελπίζουμε να μην είναι ο ίδιος άνδρας και τσακωθούμε τελικά. Αν και ως τώρα δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Γιατί μέσα στα 30 τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε δεν συνέπεσαν ποτέ τα γούστα μας. Εγώ πολύ θα ήθελα σαν δημοσιογράφος να δω να πετάτε το γάντι μία στην άλλη για τον ανώνυμο κύριο. Ή δεν ξέρω τι που σας έστειλε αυτά τα μαργαριτάρια. Για να καταλάβεις, παιδί μου, της αρέσει ο Ντόναλτ Σάδερλαντ και μ' αρέσει ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Για να καταλάβεις. Για αλλά να καταλάβεις. Κική μου, δεν θα σας δώσουμε ποτέ τη χαρά να πετάξει μία το γάντι της άλλης. Μόνο τριαντάφυλλα πετάμε μία στην άλλη. Τώρα πια. Ευχαριστούμε. Σας παρακαλώ να με εξαιρέσετε. Σας παρακαλώ να με εξαιρέσετε. Εντάξει. Φιλάκι. Σας αγαπούμε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Εδώ είναι ο Αντένα, ο πρωινός καφές. Θέλω καφέ! Έφτασε! Έλα, πάμε για καφέ. Thank you. Καλημέρα. Καλώς ήρθε η Κάρμεν στον πρωινό καφέ. Τι τιμή. Καθίστε, παρακαλώ. Πολύ τιμή, πολύ μεγάλη τιμή που ήρθατε σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Διότι έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Μπορείτε να μας πείτε πώς νιώθετε ως Κάρμεν? Νιώθω... ότι ξεφεύγω από το φίλο μου. Βαθύτατα συγκινημένο. Ναι, βαθύτατα συγκινημένο και ξεφεύγω από το φίλο μου και πιστεύω ότι αν θα ήμουν γυναίκα θα έσκιζα πολλά μανεκέν από εδώ που βλέπω. Α, είδες τις προηγούμενες και δεν ζήλεψες καθόλου. Δηλαδή πιστεύεις, στάθμη, ότι αν ήσουν γυναίκα και συγκεκριμένα μανεκέν δεν θα έχεις να φοβηθείς τίποτα. Α, τι κάνω, δεν φοβηθώ. Εδώ δεν φοβάσαι ο Σκάρμεν, θα φοβόσουν ως... Δεν πιστεύω να φαίνεται τίποτα, δεν είμαι προκλητική. Όχι, είσαι πάρα πολύ σεμνή, μην έχεις κανένα πρόβλημα. Ένα εντελώς διαφορετικό ρόλο από αυτού που μας ξαφνιάζει κάθε φορά, από αυτού που κάνει ο Στάθης Ψάλτης και του σκέφτεται πολύ καιρό πριν. Πες μου πώς προέκυψε η Κάρμεν αυτό το καλοκαίρι. Κοίταξε, επειδή είχαμε αυτό το όμορφο σκηνικό που είναι το άνδρο της μουσικής που λέμε, μέσα από εκεί οπωσδήποτε έπρεπε να βγει η Κάρμεν. Και μαζί με την Κάρμεν να βγει και ένας ταυρομάχος. Έλα Μουστάκα μας. Α, είναι ο κύριος Μουστάκας. Μουστάκας μας. Καλά. Θα κάτσεις το πόδι. Όχι, θα φέρουμε καρέκλα. Θα καθίσεις το πόδι. Θα φέρουμε καρέκλα. Είναι εν ώψη τώρα των εορτών στην Ισπανία. Μήπως, ας πούμε, πρόκειται να πας και εσύ εκεί. Πρόκειται να πάω στη Βαρκελόνη. Όχι για τίποτα άλλο, για να δω το πλοίο που ανεκάλυψε ο Κολόμβος στην Αμερική. Α, γι' αυτό και μόνο το λόγο. Πες μου, σε παρακαλώ, για την επιθεώρηση, μωρά μου, καλησπέρα, βογκάμε όλη μέρα. Πώς είναι ο κόσμος, πώς διασκεδάζει όταν βγαίνεις εσύ, τις εντυπώσεις του κοινού? Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο όταν βγαίνω εγώ. Κάθε συνάδελφος που βγαίνει στη σκηνή, ας ξεκινήσουμε από τα κορίτσια, την κυρία Χρονοπούλου και την κυρία Μάρο Κοντού. Είναι ένα εξαίσιο νούμερο, είναι κάτι άλλο στην επιθεώρηση που γι' αυτό ακριβώς το λόγο κρατάει και τα ηνία σε αυτήν την επιθεώρηση. Ναι. Θα περάσεις από μπροστά, δεν πειράζει, εδώ ζωντανά γίνονται όλα, να πάρει και την καρέκλα. Είναι ένα καταπληκτικό νούμερο και το ερμηνεύουν απίθανα όμορφα, που και εντυπωσιάζει και ξαφνιάζει πως αυτές οι δύο κυρίες, κυρία Χρονοπούλου και κυρία Κοντού, μέσα από αυτό το νούμερο βγάζουν όλη τους τη ζωή επάνω στη σκηνή. Καταπληκτικό νούμερο. Επίσης, ωραίο νούμερο έχει ο κύριος Παπαναστασίου, ο κύριος Λεζές, ο Κοντογιαννίδης κάνει κάτι πρωτότυπο που σατυρίζει, ξέρω εγώ, τα διαφημιστικά της τηλεόρασης, που είναι με πνεύμα και με ποιότητα. Τα παιδιά εδώ, ο Μουστάκας κάνει μαζί με έναν άλλον δύο αστυνομικούς που ψάχνουν να βρουν κάποιους αναρχικούς και αυτά μέσα στην εποχή μας. Και, το Σταυρόπουλο, και βέβαια μαζί με τον κύριο Σταυρόπουλο.
Επίσης η κυρία Παπουτσή με το ταπεραμέντο της, με το ταλέντο της, με την φράδια λόγου, εντυπωσιάζει ως μια γυναίκα που θέλει να τεκνοποιήσει, διότι στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχει, δεν γεννάμε. Ναι. Εμείς γεννάμε, εσείς δεν δείκτετε. Ο Βασιλείου που κάνει ένα εκπληκτικό νούμερο, κάνει κάποιον που με τα νέα μέτρα της εφορίας ότι πρέπει κάποιος να ρουφιανεύει αυτό, να αν έβγαλε περισσότερα και πώς έβγαλε, κάνει έναν φορορουφιάνο. Φορορουφιάνο. Πολύ καλό. Δηλαδή πάρα πολύ όλη η θεματολογία, όλο το, η δομή της επιθεώρησης και βασίζεται... Βέγκος, και ο Θανάσης ο Βέγκος κάνει τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής πώς. Ο Ηρακλής μέσα σε τσιμέντο. Που τον κάνανε τσιμέντο. Σατιρίζεται την επικαιρότητα. Ναι, την επικαιρότητα. Σε αυτός. Και ο δικός ο ρόλος σατιρίζεται τι ακριβώς εκτός από τα... Κοιτάξτε... Θα πούμε λίγο πιο βαθιά. Ναι, εγώ βγαίνω μέσα από ένα φίδι, του Καραγκιόζη το φίδι, που το φίδι είναι τίποτα άλλο παρά η εξουσία, η κάθε εξουσία, που τον γεννάει αυτό το φίδι και τον τρώει αυτό το φίδι και προσπαθεί αυτός ο ήρωας, ο Φιδοπορδίτσας λέγεται, να εναντιωθεί επάνω σε κάθε, στην κάθε κυβέρνηση, στην κάθε εξουσία, και το μόνο μήνυμα αυτού του ρόλου του Φιδοπορδίτσα είναι στο να ενώνει το λαό με τα προβλήματα, με τις δυστυχίες και με τα ευχάριστα, να τον ενώνει και όχι να τον χωρίζει. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Κάνεις πολύ συχνά άψογες μεταμφιέσεις. Πώς θα τις λέμε, έτσι, αλλάζεις το πρόσωπό σου, το τσαλακώνεις. Ναι, το τσαλακώνω. Αυτό ως ηθοποιό βέβαια εσένα σου αρέσει, σε ενδιαφέρει. Αλλά πόσο εύκολο, πόσο εφικτό είναι να γίνει αυτό και πόσο εύκολα ηθοποιεί τολμάνε να κάνω. Κοίταξε, εγώ δεν φοβάμαι μην ρητηδό σου, δεν φοβάμαι μην πάθει τίποτα το πρόσωπό μου και δεν έχω κόμπλεξ αν θα είμαι άσχημος, αν θα είμαι όμορφος, αν θα είμαι γλυκός. Ναι. Εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, γιατί έτσι το νιώθω και αυτό με εκφράζει. Δηλαδή δεν έχεις ενδιασμό ως προς την εμφάνιση, τις εντυπώσεις που θα δώσεις προς το κοινό. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Αρκεί να είναι σωστό αυτό που θα κάνω. Ναι. Από εκεί πέρα δεν είναι. Αυτό γίνεται βέβαια πάρα πολύ συχνά και πολύ επιτυχημένα τις περισσότερες φορές. Αλλά πρέπει να βοηθάει και το πρόσωπο, αλλά να υπάρχει και το ταλέντο, είναι το βασικό. Όλα, γιατί μπορεί να έχουμε πρόσωπο και να μην έχουμε ταλέντο. Ναι, ναι, το ταλέντο είναι το πρώτο και το το άλφα και το ωμέγα. Και το ωμέγα. Ο Φίλος Μπούδο δεν έχει πρόσωπο, αλλά έχει ταλέντο. ούτε μαλλιά έχει, αλλά έχει ταλέντο. Και πρόσωπο έχει και πολύ γλυκό παιδί. Κοίταξε, άμα θα πήγαινε για μανεκέν. Τεράστια, εντάξει. Για μανικέν, ξέρεις, για περούκες, θα ήταν καταπληκτικός. Αυτό είναι πρόσθετο. Πρόσθετο, δεν είναι το δικό. Η περούκα εδώ. Μεγαλώσαμε, περάσαμε τα χρόνια, έτσι φεύγουν και τα πράγματα. Ξεχάσαμε να πούμε όμως ότι... Δεν ξεχάσαμε, θα σε ρωτήσω και άλλα πράγματα. Είδαμε μια πολύ ωραία χορογραφία, ένα δείγμα. Μπράβο. Έχω ενημερωθεί ότι για πρώτη φορά χορογραφεί μόνος του ο Μεταξόπουλος, ο μικρός, ο γιος. Ναι, ο Πανούλης. Εμείς τον ξέρουμε Πάνο. Για να μην μπερδευόμαστε. Ο Πάνος που λες, έχει κάνει μια, ήταν, είναι η πρώτη δουλειά στο Δελφινάριο, στο Μωρά μου, καλησπέρα από Γκάμε όλη μέρα, που την έχει γράψει ο Λάκης ο Μιχαηλίδης, ο Βίρο Μακρύδης και ο Κώστας Παπαπέτρου, σε μουσική Ζάκη Ακοβίδη. Τις χορογραφίες είχαμε την ευτυχία να τις κάνει ένας νέος άνθρωπος, με πολύ ταλέντο, με πολύ δύναμη, που ακούει το όνομα Πάνος Μεταξόπουλος. Ναι. Μπορεί να έρθει Πανούλη, έλα. Έλα, να έρθει όμως, θα καθίσουμε μαζί με τον Πάνο. Το ξέρουμε ότι είσαι σεμνός. Είναι σεμνός, αλλά το ξέρουμε ότι είσαι σεμνός. Του είχα υποσχεθεί, θα καθίσουμε μαζί εδώ. Όχι, εγώ τον θέλω. Έλα με τον Πάνο. Κάτσε εδώ, εδώ μαζί. Είσαι και βαρύς. Άμα κάτσεις λίγο πιο αριστερά, θα καθίσουμε τέλεια. Για να μην βάλει βάλεις καρέκλες τώρα. Έχουμε καρέκλες, παιδιά, μπορείτε να τα πείτε. Δεν πειράζει. Ήθελα να έρθει ο Πάνος μια μέρα εδώ για να συζητήσουμε για την πορεία του και να μας πει και για τη δουλειά βέβαια στο Δελφινάριο. Θέλω να μου πεις εσύ, αντιμετώπισες, είναι μια μεγάλη δουλειά, παραγωγή μεγάλη. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες και ο φόβος σου ποιος ήταν, αρχίζοντας αυτή η ιστορία γύρω από την χορογραφία. Με ρίξανε στα βαθιά νερά κατά. Α, και σένα, ε. Τι να κάνω. Ευτυχώς δεν είχα πρόβλημα από κανένα πρωταγωνιστή. Με βοήθησαν όλοι πάρα πολύ. Ο κάθε ένας από αυτούς έχει τις δικές του νοοτροπία, τη δικιά του νοοτροπία πάνω στο θέατρο, νομίζω, και έχει το δικό του στυλ. Το καλό για μένα ήταν, είναι πολύ διαφορετική όλοι σαν ηθοποί. Ναι. Ο Στάθης είναι τελείως διαφορετικός, ας πούμε, από το Θανάση τον Βέγκο ή από τον Κοντογιαννίδη. Και τελείως διαφορετικό στυλ ηθοποιού. Και αυτό κάπου μου άρεσε, γιατί είχα να κάνω τελείως διαφορετικά πράγματα. Όπως ο Στάθης κάνει την Κάρμεν, όπως εγώ κάνω κάτι με τον Νίκο του Παπαναστασίου, το χορό σπαθιών, όπως είναι τελείως διαφορετικά είδη χορού. Οι ηθοποιοί χορεύουν. Ναι.
Εδώ, χορεύουν. Δυσκολεύτηκες για να μάθουν οι ηθοποιοί να χορεύουν, να κάνουν. Όχι, όχι. Ο Σκάθης, π.χ. που είναι εδώ μπροστά μας, ο οποίος δεν νομίζω ότι έχει δυσκολίες αυτά. Δεν δυσκολεύτηκα. Άλλωστε είναι από τους ηθοποιούς που αυτοσχεδιάζει, μπορεί να μην πει και τίποτα από το νούμερο. Δεν δυσκολεύτηκα. Προσωπικά ο Στάθης δεν μπορεί να το βάλει σε ένα καλούπι να το βάλει σε ένα βήμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί Στάθη δεν μπορούν να σε βάλουν σε καλούπια, γενικά. Γιατί εγώ έχω τρέξει λίγο πιο μπροστά από το χορογράφο, ξέρω τι θέλει και το κάνω. Με ασυγκράτηση. Είμαι ασυγκράτητος όπως λέει. Άρα λοιπόν δεν σε δυσκόλεψε κανείς. Και πολύ περισσότερο ο Στάθης. Σημασία έχει ότι πραγματικά ο Πανούλης έπεσε στα βαθιά νερά σε ένα δελφινάριο που όπως ξέρουμε έχει αφήσει ιστορία και ο μπαμπάς του. Σαν χορογράφος και εκεί πέφτει η κριτική. Η δουλειά του Πάνου είναι αξιόλογη. Έχει μέλλον σε αυτή τη δουλειά ο Πανούλης. Θα ανεβάσει πολύ το επίπεδο του μουσικού χορευτικού θεάτρου. Το πιστεύω απόλυτα αυτό. Και βέβαια βρίσκονται και κάποιες κακές γλώσσες να πούνε για έναν νέο άνθρωπο που δεν τους παίρνει το ψωμί. Ο άνθρωπος κάνει πολύ σωστά τη δουλειά του. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι από όλη την Ευρώπη στην ΕΟΚ τον πήρα για πρώτο χορευτή. Ναι, βέβαια, σημαίνει πάρα πολλά. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα προχωρήσει ακόμη περισσότερο και θα φτιάξει αυτό που αυτός ονειρεύεται μες στο μυαλό του, που δεν θέλουμε να μας το πει τώρα, να μας το πει όταν θα το πραγματοποιήσει. Και επειδή εμείς σπάνια έχουμε την ευκαιρία να σε φιλοξενούμε, Στάθη, στον πρωινό καφέ. Μετά. Όχι σπάνια, μιλάμε σπάνια. Σπάνια. Ένα χρόνο έχεις να έρθεις. Εγώ αφού δεν με καλέσατε. Ό, τι λες, φωνάξαμε. Ξέρετε, θα βγάλω την περούκα μου, έτσι. Άκρινε το μαλλί σου πάρα πολύ, κάνει πάρα πολύ. Βέβαια να πούμε στου τηλεθεατέ ότι καθυστέρησε λίγο και ντύθηκε μέσα στο ταξί όπου ο κόσμο τι έκανε. Αχ, ήταν φοβερό, επειδή με πήρε ο ύπνο. Και δεν πρόλαβα να σηκωθώ στην ώρα μου. Έφυγα ακριβώς από την Κλειφάδα, έφυγα 10 και 20 και 25. Οπότε δεν προλάβαινα και μέσα στο ταξί άρχισα και ντυνόμουνα. Και περνάγαμε δίπλα από λεωφορεία, από αυτά και σταματάγανε και μας ενοχλούσαν που και δεν μπορούσαμε να φύγετε. Πάω στην τηλεόραση, στον καφέ. Γιατί... Και ντυνόμουνα μέσα στο ταξί. Γινόταν χαμόλογο. Μετά από το δελφινάριο το χειμώνα, κάτι διάβασα. Τι σχεδιάζεις? Κοίταξε, θα πούμε κάτι άλλο. Για το χειμώνα θα πάμε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Αλλά για το καλοκαίρι, όσο και αν θέλουν να το κρίνουν άσχημα ή καλά ή γλυκά οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, δηλαδή οι δικοί συνάδελφοι, θα είμαστε με αριστοφανική κωμωδία στο Δελφινάριο, σε διασκευή με... Δεν μπορώ να δώσω άλλα στοιχεία. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι θα παίξουμε Λυσιστράτη στο Δελφινάριο, σε διασκευή musical. Μάλιστα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και να μας πεις περισσότερα νέα. Βεβαίως θα σας πούμε και θα έρθει και η πρωταγωνίστρια να σας δώσει συνέντευξη. Βεβαίως, να έρθει. Καλή επιτυχία στο Δελφινάριο. Πάτε πάρα πολύ καλά. Πάμε πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Και όλα τα θέατρα γενικά πάνε πάρα πολύ καλά. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολύ θεατρικό κοινό. Που αγαπάει και περισσότερο που θεώρησε, θέλει να τη διασκεδάσει και να ξεκουραστεί. Καλό Σαββατοκύριακο, σας ευχαριστούμε, πάντα επιτυχίες. Και εμείς σας ευχαριστούμε και είστε πάντα αγαπητοί σε εμάς που βοηθάτε τόσο πολύ το θέατρο και γενικά όλες τις τέχνες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ψάλτη. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μαζί μας. Ραντεβού τη Δευτέρα, 9 παρατέταρτο από τη Θεσσαλονίκη. Μην το ξεχάσετε, σας περιμένουμε όλους στη Θεσσαλονίκη. Να περάσετε καλά και θα είμαστε κοντά σας. Γεια σας.